Άγγελος Χωριανόπουλος, ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας ανάλυσης γεωπολιτικού ρίσκου Future Warfare και futurewarfare.gr. Να μπαίνετε εξαιρετικό. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή 40η χρόνια πολλά εν ώψη της γιορτής της 25ης. Καλησπέρα κύριε Καλαρέτη, σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά για την ερχόμενη Δευτέρα που μας έρχεται. Λοιπόν, τα σενάρια, το συζητούσαμε και εκτός αέρα να το φωτίσουμε, τα σενάρια περί ευρωπαϊκής εμπλοκής με δυνάμεις χερσαίες στην Ουκρανία, από ό,τι φαίνεται, δεν προέκυψαν ως κεραυνό στην εταιρεία, τουλάχιστον από πλευράς Γαλλίας, έτσι. Ακριβώς. Γενικότερα ακούμε πάρα πολλές φωνές αυτή την περίοδο από ευρωπαϊκά κράτη που αναφέρουν το ενδεχόμενο αποστολής ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Να πούμε ότι κάτι τέτοιο, το ενδεχόμενο της αποστολής γαλλικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, το συναντάμε τουλάχιστον από το 2020, όπου είχαν γίνει οι πρώτες επαφές διπλωματών Αμερικανών και στελεχών της CIA με πάρα πολλά ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίοι διαμηνούσαν σε υψηλότατο επίπεδο ότι θα υπάρξει εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Κάτι τέτοιο το γνωρίζουμε, καθώς δύο μέρες πριν την έναρξη του πολέμου περίπου η CIA είχε αναφέρει ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι εμπλοκές. Τότε λοιπόν, περίπου το 2020 με 2021, η Γαλλία είχε ξεκινήσει κάποια σχέδια αναλύοντας τα γεωγραφικά σημεία στα οποία θα μπορούσε να προβάλλει σημαία, στρατιωτική σημαία ο γαλλικός στρατός, αλλά και τα οπλικά συστήματα και την δομή δυνάμεων την οποία θα χρειαζόταν για να επιχειρήσει στην περιοχή. Και εδώ πέρα αναπτύσσονται τα τρία σενάρια τα οποία συζητούνται επισήμως από την Γαλλία, από το γαλλικό κράτος. Το πρώτο σενάριο είναι η αποστολή γαλλικών στρατευμάτων στο Κίεβο, σε ένα σχετικά ασφαλές μέρος σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, όπου ουσιαστικά θα μιλάμε για παρουσία σημαίας των Γάλλων σε χώρα που βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου με τη Ρωσία. Το δεύτερο σενάριο είναι η αποστολή στρατευμάτων στην Οδυσσό και στα σύνορα με τη Λευκορωσία, έτσι ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν δύο πάρα πολύ κρίσιμες εμπορικές κυρίως οδούς και για τον Βορρά αλλά και για την Μαύρη Θάλασσα. Και το τρίτο σενάριο, το οποίο τώρα αναπτύσσεται αυτή την περίοδο και δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει, είναι η συμβατική αποστολή στρατευμάτων τα οποία θα πολεμήσουν μαζί με τους Ουκρανούς στο πεδίο της μάχης, και εδώ πέρα υπάγεται περισσότερο ο ρόλος της γαλλικής λεγιώνας των ξένων. Αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ των τριών σενάριων, αλλά το δεύτερο σενάριο που εξετάσαμε, το οποίο μιλάει για έλεγχο εμπορικών ροών και σε επίπεδο για ενέργειας, για να μην κάνει περίκληση το κράτος στην Ουκρανία και να μην κλείσει την έξοδο στη θάλασσα η Ρωσία. Αυτό είναι το νόημα, έτσι. Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Σε αυτό θέλω λίγο να εστιάσουμε, διότι συνδέεται με μια πολύ μεγαλύτερη γεωστρατηγική ανακατανομή της Γαλλίας στο διεθνές σύστημα, την οποία δεν την έχουμε αναλύσει στη χώρα, και συνδέεται άμεσα με το ταξίδι του κυρίου Μακρόν στην Κίνα, για όποιους το θυμούνται. Την επίσημη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ, τον Κινέζο πρόεδρο. Εκεί πέρα ο κύριος Μακρόν, βλέποντας ότι οι Ρώσοι με τους Κινέζους διώχνουν τους Γάλλους από την Αφρική, κατ' επέκταση οι Γάλλοι δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και στα αποθέματα σπάνιων γιών, σπάνιων μετάλλων, αλλά και στα ενεργειακά αποθέματα τα οποία παίρνανε από την Αφρική. Τι κάνανε? Κάνανε ένα έμεσο άνοιγμα προς την Κίνα, η οποία είναι και η χώρα η οποία μπορεί από την Αφρική να εξάγει αυτά τα προϊόντα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ανατολικής Ασίας. Οπότε βλέπουμε γενικότερα ότι η Γαλλία προσπαθεί να λάβει έναν τελείως διαφορετικό ρόλο ελέγχου κάποιων εμπορικών ροών του πλανήτη από αυτόν που είχε στο παρελθόν. Η Γαλλία αναπροσαρμόζεται, έχει αντιληφθεί σε υψηλότατο επίπεδο τις συνέπειες του Ρωσοκρανικού πολέμου, συνέπειες οι οποίες δυστυχώς στη χώρα δεν έχουν αναλυθεί, ναι. Ωστόσο βλέπουμε ότι μια δύναμη με την οποία έχουμε και σύμφωνο αμυντικής συνδρομής μπορεί αυτή τη στιγμή στην πράξη και μερικώς προσαρμόζεται. Έχει ενδιαφέρον το ότι η Γαλλία δείχνει αυτή την προσαρμοστικότητα. Το ερώτημα είναι πώς έφτασε στο σημείο να υποστεί έξωση, έτσι, να εκτοπιστεί από παραδοσιακές περιοχές επιρροής της όπως η Αφρική και να χάσει πολύ σημαντική πηγή πλούτου και εμφανούς και άδελου και μαύρου. Γιατί εδώ που τα λέμε, το μεγαλύτερο μέρος και του πλούτου μαύρο ήταν, έτσι. Ξεκάθαρα, ναι. Κοίταξε, η απάντηση είναι σύνθετη και θα την δούμε στο πέρας του χρόνου να έρχεται στην δημοσιότητα. Ωστόσο, ένα σίγουρος λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσε να έχει παρουσία είναι ότι δεν ήταν διατεθειμένη
να ρίξει ανθρώπινες ζωές στο πεδίο της μάχης για να πολεμήσουν με τα δικτατορικά καθεστώτα που σηκώθηκαν με τη βοήθεια της Ρωσίας και της Κίνας και εκδίωξαν τους Γάλλους από όλες αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο υπήρχαν τα γαλλικά στρατεύματα ήταν αφενός μεν για να προστατεύουν τα ορυχεία και τα εργοστάσια τα οποία είχε η γαλλική βιομηχανία εκεί πέρα, και αφετέρου, αν υπάρξει κάποια εξέγερση, να εμπλακούν και να την καταστήλουν. Από ό,τι είδαμε, οι Γάλλοι δεν είναι διατεθειμένοι να ματώσουν στο πεδίο της μάχης της Αφρικής. Και προτιμάνε μια αναδιάταξη των αλυσίδων εφοδιασμού με σπάνια μέταλλα, σπάνιες γεές και πρώτες ύλες, οι οποίες θα εισέρχονται επισήμως από την Κίνα. Θα ξεκινήσουν τώρα να κάνουν αυτό που κάνανε οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1980, από το περιβόητο ταξίδι του κυρίου Νίξον στην Κίνα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η επίσκεψη του Μακρόν στην Κίνα, ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή, είναι κάτι αντίστοιχο θα μπορεί στο μέλλον να παρομοιαστεί ως το ταξίδι του Μακρόν του Τσάινα. Οπότε. Κάπως έτσι βλέπουμε να κινείται η Γαλλία στη συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία είναι πολύ ευρύτερη. Το ερώτημα είναι γιατί η Κίνα να ανταποκριθεί σε αυτό, από τη στιγμή που η Γαλλία είναι μέρος του ευρύτερου δυτικού ευρωατλαντικού συνασπισμού. Ναι, πολύ σωστό ερώτημα αυτό. Γι' αυτό και είχαμε τον κύριο Μακρόν να λέει την απίστευτη κατ' εμέ ατάκα ότι η Κίνα είναι game changer. Αυτό είπε ο Μακρόν στο ταξίδι του στην Κίνα. Εγώ δεν περίμενα να ακούσω κάτι τέτοιο από στόμα Ευρωπαίου αρχηγού για την Κίνα, ειδικά αυτή την περίοδο που η Κίνα αποτελεί έναν συστημικό αντίπαλο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πραγματικά με παραξένεψε πάρα πολύ αυτή η φράση την οποία είπε ο κύριος Μακρόν. Ωστόσο βλέπουμε ότι η γαλλική βιομηχανία, επειδή θέλει να εκμεταλλευτεί γενικότερα το κενό το οποίο θα υπάρξει στην περιοχή λόγω της έλευσης του κυρίου Τραμπ, ετοιμάζεται σε πάρα πολύ γενικότερο επίπεδο για μια ηγετική θέση στην Ευρώπη, όχι μόνο στο επίπεδο του στρατεύματος, αλλά και στον έλεγχο των εμπορευματικών ροών που θα την συνδέουν την Ευρώπη με την Ανατολική Ασία, με Κίνα, με Ινδία και με τέτοιες χώρες. Να επανέλθουμε στο θέμα της Ουκρανίας. Η παρουσία γαλλικών στρατευμάτων σε οποιοδήποτε από τα τρία σενάρια, κυρίως το δεύτερο, γιατί αυτό νομίζω είναι το πιο πιθανό και το πιο κρίσιμο, γιατί έχει και ένα νόημα, όπως είπατε, γεωοικονομικό εκεί. Θα μπορούσε να γίνει αυτόνομη, λειτουργούν οι Γάλλοι μόνοι τους αυτό ή και ως μπροστινή των Αμερικανών για να δημιουργήσουν ευρύτερο κλίμα ευρωπαϊκής παρέμβασης? Επί προεδρίας Τραμπ υπήρχε αυτή η τάση, το έχετε συζητήσει και με τον κύριο Κοψαχίλη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ προωθούσε πάρα πολύ τον ρόλο της Γαλλίας στην Ευρώπη. Εκτιμώ ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και στο μέλλον. Ο κύριος Μακρόν και η γαλλική κυβέρνηση πραγματικά κινούνται έχοντας ως δεδομένο ότι θα εκλεγεί ο κύριος Τραμπ και θα έχουν μια θέση, μια ηγετική θέση στον τομέα άμυνας της Ευρώπης. Κάτι τέτοιο εδώ πέρα να πούμε ότι μπορεί να γίνει και με τη στήριξη των Αμερικανών. Υπάρχουν υπόγειες πιέσεις, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι οποίες δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και ένα σημαντικό χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι μια αρκετά σημαντική μερίδα των όπλων των γαλλικών που έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα στο πεδίο της μάχης. Άρα οι Γάλλοι παίρνουν θέση από τώρα εν ώψη εξελίξεων. Προκαταλαμβάνουν τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμα των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και παίρνουν γεωπολιτική θέση από τώρα για να έχουν ένα προβάδισμα ενδοευρωπαϊκό, έτσι. Ακριβώς, οι Γάλλοι αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά και με τα δύο πόδια σε δύο διαφορετικές βάρκες. Προσπαθούν να προσαρμοστούν για κάθε σενάριο, έχοντας ένα ανοιχτό μέτωπο στο εσωτερικό τους λόγω του λαθρομεταναστευτικού. Ωστόσο, δείχνουν ότι διεθνώς προσπαθούν να λάβουν μέρος στις εξελίξεις και να τις διαμορφώσουν όσο μπορούν. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν αυτό εξελιχθεί είτε με αυτόνομη γαλλική παρουσία είτε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής δύναμης, κυρίως το θέμα της Οδυσσού, επειδή η Οδυσσός είναι ένας από τους δυνητικούς στόχους, περαιτέρω στόχους ενώ της Ρωσίας, προκειμένου να κλείσει το μέτωπο της, του εύξηνου πόντου της Μαύρης Θάλασσας και να διαφυλάξει τα ανώτα της. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η αντίδραση της Ρωσίας, εάν αυτό συμβεί. Ακριβώς, και δεν είναι καθόλου τυχαίο, κύριε Καλαρίτη, ότι στην Οδυσσό έχουν γίνει οι περισσότερες αγορές στον κτηματομισητικό τομέα από Αμερικανούς και σε ναυστάθμους και σε όλα τα κτίρια πέριξ των ναυστάθμων, έτσι ώστε να ξαναχτιστεί η συγκεκριμένη περιοχή, να γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κέντρο, εμπορικό κέντρο και κέντρο υλικοτεχνικής υποστήριξης όλων των εμπορικών ορών που θα φτάνουν στη Μαύρη Θάλασσα από την Ασία και στη συνέχεια θα πηγαίνουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Οδυσσός είναι ένα γεωγραφικό σημείο, όχι μόνο πόλη, γενικότερα ως γεωγραφία, είναι ένα σημείο το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στην αναστήλωση της Ουκρανίας, καθώς πιστεύω θα γίνει το διακομιστικό κέντρο ενοποίησης με την υπόλοιπη Ευρώπη
και είναι ένας από τους κύριους λόγους για τον οποίο οι Ρώσοι υπάρχει πιθανότητα να διεκπαιρεώσουν εκεί πέρα μια επίθεση στο μέλλον. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επενδύσεις αυτή τη στιγμή από αμερικανικής πλευράς δεν γίνονται στο Κίεβο, γίνονται στην Οδυσσό. Mm-hmm. Είναι και το σημείο που μπορεί να τους φέρει εκεί, να τους ενώσει σχεδόν με την υπερδυνηστερία, έτσι, και να κλείσουν το δαχτυλίδι. Ακριβώς. Ακριβώς νομίζω το είχε πει ο κύριος Φίλης σε μια προηγούμενη συζήτησή σας. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο το οποίο ενοποιεί όλον αυτόν τον γεωγραφικό διάδρομο. Κλείνει τον κύκλο, κλείνει το δαχτυλίδι, κλείνει τον εύξηνο πόντο, φυλάνε τα ανώτα τους οι Ρώσοι και κλείνουν και την περίμετρο ολόκληρη εκεί. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη κλιμάκωση του πολέμου, γιατί αυτή θα είναι προφανώς μια εύκολη επιχείρηση. Αφετέρου, αν ενεργοποιηθεί και η αιστεία της υπερδνηστερίας, τα πράγματα θα κλιμακωθούν πολύ επικίνδυνα. Θα κλιμακωθούν πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο ρωσικός στρατός για μια τέτοια κλιμάκωση ή κατά πόσο ετοιμάζεται να προκαλέσει μια τέτοια κλιμάκωση. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η μετάλλαξη που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή της Οδυσσού θα δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα στους Ρώσους, αν πράγματι αναστηλωθεί η περιοχή αυτή σε βάθος χρόνου πενταετίας, για παράδειγμα. Η Ρωσία πράγματι εκεί πέρα θα έχει ένα τεράστιο εμπόδιο για τις μελλοντικές της επιδιώξεις στην Ουκρανία. Και κάτι τελευταίο, τα γαλλικά οπλικά συστήματα που λέτε ότι δεν έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί, ποια είναι, σε ποια αναφέρεστε? Κυρίως μιλάμε σε πυροβόλα τα οποία χρησιμεύουν για κάλυψη επιχειρήσεων πεζικού, για κάλυψη επιχειρήσεων κατάληψης εδαφών από το πεζικό. Mm-hmm. Κυρίως αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν βλέπουμε και πολλές απώλειες τον τελευταίο μήνα. Τον τελευταίο μήνα που έχουν καταλάβει αρκετά εδάφη οι Ρώσοι, δεν βλέπουμε να έχουν σταλεί γαλλικά όπλα στο πεδίο της μάχης. Άρα τα λειτουργούν σε τόσο μεγάλους αριθμούς. Εν ίδια εφεδρείας. Πιθανότατα είναι η διεφεδρία, πιθανότατα υπάρχουν κάποιες άλλες συμφωνίες στο παρασκήνιο για να κρατηθούν κάποια γαλλικά οπλικά συστήματα σε περίπτωση που εμφανίσει παρουσία ο γαλλικός στρατός. Δεν μπορούμε να ξέρουμε στο 100%. Ναι, καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι οι Γάλλοι κάτι κάνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Κάτι κάνουν που δεν γνωρίζουμε. Και το έχουν ξεκινήσει, όπως είπαμε, από το 2020 με 2021 τέτοιες εργασίες. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χωριανόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Άγγελος Χωριανόπουλος, Future Warfare, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.